Πάμε να δούμε γιατί είχαμε ένα κόκκινο συναγερμό στον Ασπρόπυργο. Με φωτιά σε βιτιοφόρο, με προπάνιο, στάλθηκε και μήνυμα. Ναι, ναι, από το 112. Και είχε κενωθεί και η περιοχή νεόκτιστα. Ναι, ναι. Είναι σε... Σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και η εκένωση και προσπαθούν και οι πυροσβεστικοί να, φυσικά να κατασβέσει τη φωτιά. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Έχει πάει και ο Νίκος Χαρδαλιάς στην περιοχή. Είναι να πούμε υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά, η οποία η φωτιά επεκτάθηκε και κατέστρεψε, να πούμε, αποθήκες με φιάλες προπανίου. Τρόμο στους κατοίκους από τις εκρήξεις, λες και ήταν σε πόλη ζώνη. Ναι, γιατί γινόταν μια έκρηξη πίσω από την άλλη και γι' αυτό το λόγο στάλθηκε και το μήνυμα από το 112, το οποίο έλεγε ότι όσοι είναι στην περιοχή να καταφύγουν σε ένα κλειστό κτίριο εκείνη τη στιγμή. Πάντως ακουγόντουσαν πολλή ώρα εκρήξεις, λες και ήταν εμπόλεμη ζώνη. Να πούμε ότι εκείνη η πυροσβεστική, ισχυρές δυνάμεις. Με 9 οχήματα της πυροσβεστικής και 27 πυροσβέστες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί τα οχήματα και έχουμε 17 οχήματα της πυροσβεστικής, 42 πυροσβέστες, 2 ελικόπτερα και ένα ελικόπτερο ως συντονιστικό. Ενώ το μήνυμα 112 εστάλει στον κόσμο για να τους ενημερώσει. Για να τους προστατεύσει, έτσι, να μην βγουν στην περιοχή. Μάλιστα. Είναι απίστευτο. Και λέει επίσης, να πούμε τι λέει το μήνυμα. Έλεγε λοιπόν το μήνυμα. Να το διαβάσουμε το μήνυμα, να το πούμε. Έλεγε ότι καταφύγετε σε κλειστό κτίριο τώρα. Καταφύγετε σε κλειστό κτίριο τώρα, ναι. Κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από γυαλοπίνακες. Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, κίνδυνος έκρηξης. Μάλιστα. Και κάτι και να λένε ότι ζουν τρομακτικές στιγμές. Ελπίζουμε να τελειώσει όλο αυτό το κακό που έχει γίνει. Οι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή υπάρχει τώρα κάτοικο που ήταν κοντά στην έκρηξη και λέει ότι νομίζαν ότι γίνεται ισχυρότατο σεισμό και ότι θα έπεφτε το σπίτι. Μάλιστα.